Θα μπορούσα παρακαλώ να πάρω το πρωινό μου στο κρεβάτι? Στο κρεβάτι? Ναι. Φυσικά. Μήπως θέλετε να σας το μασίσουμε και όλα, εσείς θα το κάνετε μόνος σας. Έχετε δοντάκια? Μπορεί να μην έχει δοντάκια. Μάρκος Εφερλής, ένας από τους πιο ταλαντούχους Έλληνες κωμικούς. Τον συναντήσαμε και μας έκανε πολλές αποκαλύψεις για την επαγγελματική αλλά και για την προσωπική του ζωή. Στην τηλεόραση τον τελευταίο καιρό δεν σας βλέπουμε πολύ. Σας γίνονται προτάσεις? Πρόταση για εκπομπή, όχι, δεν μου έχει γίνει. Δεν κάνω και προτάσεις, δεν επιδιώκω να κάνω πρόταση σε κανάλι, δηλαδή για να μου την εγκρίνουν. Κάνω τόσα άλλα πράγματα, δεν έχω και το χρόνο τώρα να κάνω τηλεόραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν συμβεί κάτι, αν μου τύχει κάτι ενδιαφέρον, θα πω όχι. Είμαι ανοιχτό σε όλες τις προτάσεις. Στον κόσμο λίγο από την τηλεόραση, είναι κάτι που μου λένε καθημερινά στο δρόμο, αλλά δεν είναι στο χέρι το δικό μου. Ο Χάρης ο γιος σας από 4 μηνών είναι μαζί σας, στις Μαρκίζες, από το Fame Zori. Αν σας έλεγε ότι θέλει να κάνει το επάγγελμα του ηθοποιού, τι θα το συμβουλεύατε? Θα το συμβούλευα να το κάνει, αν του άρεσε πολύ. Είναι ένα επάγγελμα που έχει πολύ στεναχώρια, πολύ πίκρα, αλλά έχει τεράστιες χαρές και συγκινήσεις και θα ήθελα να τη ζήσει. Βέβαια, ζούμε σε μια χώρα που δυστυχώς τα παιδιά των ανθρώπων της τέχνης που έκαναν καριέρα και στο τραγούδι και στο θέατρο δεν ευδοκίμησαν, δεν έκαναν την ίδια επιτυχία, την ίδια καριέρα. Κουβαλάνε, ας πούμε, αυτή την κατάρα, ότι συγκρίνονται πάντα με τους γονείς. Δεύτερο παιδάκι σκέφτεστε να κάνετε? Τώρα νομίζω απομακρυνθήκαμε την ιδέα, γιατί μεγάλος και ο Χάρης πολύ και όλη αυτή η διαδικασία νομίζω ότι είναι λίγο μακριά από τα σχέδιά μας. Τον άφησα με μαλλιά, με άφησε ψιλοελεύθερη ή χωρίς παιδιά. Τον βρίσκω πατέρα, με βρίσκει μητέρα. Μάρκο, έλα έξω! Είχαμε να σας δούμε 7 χρόνια στο πλατό της Ελένης Μενεγάκη. Πώς αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις σας? Δεν είχαν χαλάσει. Από ένα πεισματάκι έτσι της Ελένης δεν με καλούσαν στην εκπομπή. Από εκεί και πέρα πάλι με καλέσανε, πήγα και χωρίς να πούμε τίποτα. Γιατί δεν είχε γίνει και τίποτα. Δεν είχαμε τσακωθεί, δεν είχαμε μιλήσει άσχημα ένα για τον άλλον, ούτε μεταξύ μας, ούτε σε διάφορες εκπομπές. Πάντα έλεγε τα καλύτερα για μένα, το ίδιο και εγώ, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, τα πίστευα και τα πίστευε. Και η πρώτη επανασύνδεση έγινε κατευθείαν στο πλατό, δηλαδή με είχαν καλέσει την εκπομπή και ενώ είχε ξεκινήσει η εκπομπή της, εγώ μπήκα σαν καλεσμένος, φιληθήκαμε, χαιρετηθήκαμε, είπαμε αυτά που είπαμε. Υπήρχε μια στιγμή αμηχανία, ξεπεράστηκε αμέσως και όλα κύλησαν όπως παλιά. Είχε ακούσει το όνομά σας, ότι συμμετέχετε στο Dancing with the Stars 4. Συνέχεια ακούγεται σε κάθε Dancing with the Stars. Εντάξει, μου γίνεται η πρόταση. Βέβαια, είναι οι ώρες τέτοιες που εγώ είμαι στο θέατρο. Θα ήθελα να συμμετάσχω γιατί είναι ένα φαντασμαγωρικό σόου. Μ' αρέσει γενικά ο χορός. Εντάξει, μ' αρέσει που ο κόσμος θα γέλαγε μέσα από τις πρόβες που θα έκανα για να παρουσιάσω το χορευτικό μου. Γιατί έτσι λειτουργώ εγώ, όπως και στις πρόβες που κάνω στο θέατρο όταν χορεύω. Μακάρι να είχα το χρόνο να το κάνω, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Σε δραματικό ρόλο θα σας δούμε ποτέ? Θα δείξει στην πορεία. Γιατί στη σχολή σας ήταν καλό στο δραματικό. Ναι, πολλά ξέρεις. Ναι. Έχει ενημερωθεί πάρα πολύ για μένα. Ναι, μου λέγανε ότι είμαι πιο καλό στους δραματικούς ρόλους. Βέβαια, εντάξει, ήταν στα πρώτα μου βήματα που δεν ήξερα από μέσα μου τι πηγάζει και τι θέλω εγώ να βγάλω προς τα έξω. Σίγουρα δεν είναι ο σκοπός μου να παίξω και δραματικούς ρόλους για να πείσω κάποιους ότι είμαι καλό ηθοποιός και στο είδος αυτό. Αν μετά από κάποια χρόνια νιώσω εγώ την ανάγκη να το κάνω, μπορεί να το κάνω, δεν θα το φοβηθώ. Γενικά παίρνω ρίσκα στη ζωή μου. Μπορεί να μην έχει την επιτυχία που έχουν οι επιθεωρήσεις και οι κωμωδίες που κάνω. Δεν είναι καν σχέδια. Απλά λέω ότι μπορεί να γίνει. Ποτέ δεν λέω ποτέ.